Το άγαλμα της νίκης, όταν το βλέπω, συγκινιέμαι. Αυτό που είναι στην κίνηση και που λέει εγώ μπορώ, όλα τα μπορώ, είναι η δύναμη του μέσα. Είμαι εδώ, έρχεται ο αέρας, γιατί φαίνεται ότι την χτυπάει ο αέρας με πάρα πολύ δύναμη, ενώ αυτή κρατάει τη θέση της. Δεν τη ρίχνει τίποτα, χωρίς να είναι επιθετική. Έχει πολύ δύναμη. Πρώτη φορά που ήρθα στην Ελλάδα ήταν με το Erasmus Program. Μάγιος μήνας γνωρίσαμε ένα Σαμοθρακίτη. Και του είπαμε, εντάξει, έχουμε πάει σε πολλά μέρη στην Ελλάδα και μας αρέσει, αλλά Σαμοθράκη δεν έχουμε πάει. Εγώ θα σας πάω, λέει, πάω το επόμενο Σαββατοκύριακο. Είμαι από εκεί. Α, ωραία. Κάποια στιγμή μέσα στο πλοίο, λέει ο Παναγιώτης, σε 5 λεπτά θα δούμε τα δελφίνια. Οκ, εντάξει, αυτός τώρα. Πρώτη φορά στη ζωή μου που βλέπω δελφίνια να πηδάνε στη θάλασσα. Μας πήγε παντού. Μας πήγε στα βουνά, στις βάθρες. Έκανε έτσι με το χέρι και οι λιβελούλες ερχότανε και καθότανε στο χέρι του. Αυτή η επαφή με τη φύση. Δηλαδή, σαν να μην υπάρχει ότι η φύση είναι η φύση και ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος. Ξαφνικά ήταν τα δύο μαζί. Ήταν κάτι για ένα συνέστημα πολύ περίεργο. Και έτσι γνώρισα για πρώτη φορά τη Σαμοθράκη και την ερωτεύτηκα. Τη Σαμοθράκη πρώτα. Μετά, εντάξει, μετά ερωτεύτηκα και τον άνθρωπο που, με τον οποίο είμαι εδώ, αλλά δεν μπορείς να είσαι εδώ αν δεν είσαι ερωτευμένος με το νησί. Αν και εγώ ήμουν πιο πολύ άνθρωπος της μελέτης και του διαβάσματος και όλα αυτά και του γραφείου πριν να έρθω, κατάλαβα ότι έπρεπε να επιλέξω ένα πράγμα για να ασχοληθώ κι εγώ με αυτό, για να καταλάβω τι γίνεται. Δεν νομίζω ότι μπορείς να ζεις στη Σαμοθράκη χωρίς να έχεις πολύ κοντινή επαφή με τη γη. Αυτό, αν το κάνεις, ζεις με την πλάτη εδώ. Δεν παίρνεις όλη την ενέργεια που σε δίνει το νησί. Δεν είναι εύκολο να το περιγράφεις αυτό το πράγμα με λέξεις, ειδικά σε μια ξένη γλώσσα κιόλας. Αυτό μπορείς να το χορεύεις, μπορείς να το τραγουδάς, μπορείς με άλλο τρόπο ίσως να το εκφράσεις, αλλά με λέξεις είναι δύσκολο. Η μαγεία είναι στο ότι είναι τόσο μικρή και τόσο ψηλή και τόσο βαθιά, δηλαδή πάλι και στη θάλασσα. Είναι ένα κόσμημα που φαίνεται μικρό, ενώ είναι τεράστιο. Εγώ τη βλέπω σαν είναι ένα εφαίστειο νερού. Κλείνεις τα μάτια και ακούς το νερό. Το κάθε καταράκτη έχει το τραγούδι του, το κάθε μέρος έχει κάτι να σου πει. Η σιωπή που υπάρχει εδώ είναι διαφορετική για μένα, έχει πολλή μουσική μέσα, δεν είναι σιωπή. Είναι μια ησυχία που σε γεμίσει, που σε ταΐσει, είναι όπως ακούς τα νερά και τρέχουν και σε πάνε κάπου, σε κάνουν να ταξιδεύεις. Δεν είναι μια σιωπή που απλά σε αφήνει να κοιμάσαι. Δεν σε αφήνει να κοιμάσαι σαν Σαμοθράκη, όχι. Δεν αφήνει κανέναν.
Βλέπω καράβια και έρχονται, έμορφα που μου φαίνονται. Αχ, καράβια παρμένουνε και το νου μου δε μόνουνε. Καράβια παρμένουνε και το νου μου δε μόνουνε. Το ένα αρμενίζει με βοριά, τ' άλλο αρμενίζει με νοτιά. Αχ, καλό μέτρα μου ντανά, άσπρη μου παλιά σουλτάνα. Καλό μέτρα μου ντανά, άσπρη μου παλιά σουλτάνα. Σήμερα σηκώθηκα το πρωί, ήπια το καφεδάκι μου και πήρα τα μάτια και πήγα στα ζώα. Τα τάισα το καλαμπόκι, το χορταράκι τους. Μ' αρέσει να πάω να δω τα κτήματα, να κλαδέψω, να ταΐσω τα ζώα, τα γάτες, τα λόγατα, τα αυτά, ξέρω εγώ. Μ' αρέσει, έτσι μεγάλωσα έτσι. Εγώ άμα πάτε ρωτήσω στη πόλη, εγώ θα σκάσω. Έμαθα έξω εγώ, όπως τα γρήμα. Τα χέρια να τα βλέπετε αυτά, σιδερένια είναι, δεν είναι κρυατένια. Βλέπεις κάθε μέρα με τα κλαδιά και μετά όλο γκρατζουνάω, όλο τα βλέπω, όλα. Αυτά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και κάρβουνα να πιάσω εγώ, αναμένα αυτά, δεν καταλαβαίνω. Γιατί από μικρός είμαι μέσα στην αγροτιά. Από παιδί. Δουλεύω συνέχεια. Και μ' αρέσει να δουλεύω, αυτό που κάνω μ' αρέσει. Πέντε χρονών που είσαι στη Γερμανία, πήγα στο γιατρό. Γερμανός γιατρός. Και είδε από τη Σαμοθράκη που γράφαν τα στοιχεία μου. Και με ρώτησε για τα αρχαία εδώ. Λέει από τη Σαμοθράκη στο βόρειο ανατολικό μέρος υπάρχει η Παλιόπολης που είναι τα αρχαία αυτά. Εγώ σας πω δεν είχα ιδέα. Ήξερα που ήταν αυτά. Αν δεν είχα πάει μέσα να τον απαντήσω και να τον πω ότι ναι υπάρχει αυτό, υπάρχει εκείνο, υπάρχει εκείνο. Εμείς βλέπαμε τα ζώα, τα χωράφια, τις ηλιές. Αυτά μας νοιάζανε εμάς. Τώρα οι αρχαιολόγοι κάνουν τη δουλειά αυτά. Όπως δεν ένιζε αυτούς για τα χωράφια, δεν ένιζε εμάς για την αρχαιολογία. Στο βόρειο Αιγαίο, πιο όμορφο νησί, γλυκιά μου Σαμοθράκη, θαρώ πως είσαι εσύ. Αγέροχο φαντάζει και επιβλητικό το θρυλικό βουνό σου είναι εκπληκτικό. Μπαλκόνις αποκάλεσαν πως είσαι των θεών και επισκέπτης τακτικός ήταν ο Ποσειδών. Ακμάσανε οι Κάβηροι στην αρχαία πόλη, οι βασιλείς και άρχοντες εδώ ερχόταν. Εγώ κάνω τα πάντα, δεν βαριέμαι ποτέ. Από το δημοτικό, μόλις σχολούσα, έφευγα και πήγαινα στο βουνό. Κάθε βράχο, κάθε δέντρο, κάθε ποτάμι, κάθε πηγή, όλα τα ψάχνω. Όσο ανεβαίνεις ψηλά, χαίρεσαι. Περνάς, θέλεις να ανεβείς πιο ψηλά, να δεις τι έχει πίσω. Να το ψάξεις, πας κάπου και σου λέει πρέπει να πας πιο πέρα. Να δεις και πιο πέρα. Να φτάσεις στο τέρμα, δεν φτάνεις ποτέ. Όλο κάτι καινούργιο βλέπεις.
ότι εδώ έξω και γίνεται το καταγράφω σε στίχους. Τη γη όταν έφτιαξε ο Θεός και όλους τους πλανήτες, τη Σαμοθράκη έκανε με τους Σαμοθρακίτες. Έβαλε χώμα και βουνά, πολλά νερά και κρύα, ποτάμια, βάθρες και πηγές, μα τα μεγάλα τρία. Έφτιαξε και την κορυφή, στο σάο στο φεγγάρι, και όποιος θέλει να ανεβεί, αέρα για να πάρει. Εκεί μπορείς με το Θεό μονάχα να μιλήσεις. Τις έγνοιες και τα βάσανα κάτω να τα αφήσεις. Είναι ιδιαίτερο το νησί. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο που ήταν τα μυστήρια εδώ. Από όλο τον κόσμο έρχονταν. Βασιλείς, όχι. Έχω κάνει εγώ και στην πόλη και ταξίδευσα και έξω. Αλλά εδώ, Σαμοθράκη. Δεν περιγράφεται θαρό με λόγια η ομορφιά σου. Πραγματικός παράδεισος στα 12 χωριά σου. Καθένα με τις ομορφιές, ξεχωριστό από τ' άλλα, βροχή, αέρα μερικά και στάλα ούτε στάλα. Με καθαρές ακρογιαλιές, δάση και ελαιώνες, αρχαία και λουτροπηγές που είναι εδώ αιώνες. Σαμοθράκη, τα χωριά σου είναι η όλη η ομορφιά σου. Σαμοθράκη με τους τρόπους και πολύ καλούς ανθρώπους. Αυτό το οποίο σκέφτομαι συνεχώς και αυτό το οποίο μου δίνει δύναμη για να συνεχίσω και με αναζωογονή είναι ότι είμαι ελεύθερος. Αυτή η αίσθηση ελευθερίας που σου δίνει το ποδήλατο και γενικότερα η άθληση μέσα στη φύση είναι μοναδική. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Η Σαμοθράκη μπορεί να είναι σε μέγεθος πάρα πολύ μικρή, αλλά όσον αφορά το φυσικό της σκάλος είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μπορείς να συναντήσεις τόσες εναλλαγές στο τοπίο που δεν μπορείς να συναντήσεις σε διπλάσια και τριπλάσια σε έκταση και μέγεθος νησιά. Έχει έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο και μαγευτικό ορεινό όγκο, το βουνό Σάος με την υψηλότερη του κορυφή, το Φεγγάρι, που είναι τόσο συναρπαστικό ως βουνό. Κρύβει τόσες ιδιαιτερότητες, τόσες μαγείες, τόσες ομορφιές. Έχει τρομακτικές ποσότητες νερό, έχει πάρα πολλά φαράγγια, ριάκια, χυμάρους με γνωστό ρόλο τον χυμάρο του Φωνιά. Άλλο χαρακτηριστικό του νησιού είναι η θάλασσα. Έχουμε πεντακάθαρα νερά, έχουμε θαλάσσιες περιοχές με τρομακτικές φυκιάδες, με ιδιαίτερες εικόνες. Έχουμε και ένα από τους μεγαλύτερους καταράχτες που καταλήγουν στη θάλασσα, το κρεμαστό, έτσι, από τα 90 μέτρα. Υπάρχει αυτό το, η ομορφιά, η θαλάσσια, εκτός από την ορεινή. Έχω διαβάσει ότι η ίνκη Σαμοθράκης είναι το γλυπτό εκείνο το οποίο συμβολίζει απόλυτα τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Αν δείτε δηλαδή ο τρόπος στον οποίο τυλίγεται το πάνι πάνω στο σώμα, συμβολίζει την εναρμόνιση, το δέσιμο του ανθρώπου με το φυσικό στοιχείο. Όσους Σαμοθρακίτες ξέρω, οι οποίοι πήγαν στο Λούβρο για να επισκεφθούν και να δουν από κοντά την νίκη της Σαμοθράκης, και εγώ προσωπικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, η στιγμή που θα μπει στην τελική, ας πούμε, πορεία για να συναντήσει το άγαλμα, είναι πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Να βλέπει δίπλα την επιγραφή νίκη της Σαμοθράκης και να λες ότι εγώ
περνάω σχεδόν καθημερινώς από το σημείο εκεί κοντά το οποίο ήταν τοποθετημένο το άγαλμα, ότι ζω σε αυτό το νησί. Εμένα μου αρέσει η μοναξιά. Μπορώ να πω ότι την απολαμβάνω μερικές φορές. Όλοι οι αρχαιολόγοι και οι εργάτες που δουλεύαμε στη Σαμοθράκη στις δεκαετίες του 80 και του 90 μέναμε κοντά στον αρχαιολογικό χώρο. Οι παλαιόπολοι δεν κατοικείται το χειμώνα και πολλές φορές ήμουν μόνος εκεί με τους φύλακες. Αυτή η μοναξιά με τις αρχαιότητες, αυτή η ησυχία του τοπίου, η θάλασσα με τη γαλήνη αλλά και την τρικυμία της, ο αέρας, όλα αυτά μαζί κάνουν το νησί μοναδικό. Αυτή η ιδιαιτερότητα του νησιού ήταν ο κύριος λόγος της δημιουργίας του ιερού εδώ. Η Μεγάλη Θεή είναι μια ομάδα θεοτήτων, τα ονόματα των οποίων αποκρύπτονταν από το κοινό, γιατί οι τέλεες των μυστηρίων ήταν απόρριτοι. Οι μύστες, στη διαδικασία της μύησης, είχαν δεμένα τα μάτια τους και τους τα έλυναν στο τέλος, όταν μπορούσαν ενδεχομένως να δουν την εμφάνιση της αρμονίας την οποία αναζητούσαν. Στα Καβίρια μυστήρια επιτρεπόταν η συμμετοχή των πάντων. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, δούλοι, αλλοεθνείς, όλοι ήταν δεκτοί. Δεν έχω δει ποτέ τη νίκη σαν γυναίκα. Την είδα σαν σύμβολο. Βλέπω περισσότερο στο άγαλμα της νίκης τι μεγαλοπρέπεια θα είχε το ιερό των μεγάλων θεών τον 3ο και τον 2ο π.Χ. αιώνα που χρονολογείται το άγαλμα. Η αίσθηση είναι η αίσθηση της δύναμης. Αυτό το μνημείο είναι αφιέρωμα κάποιου νικητή και υπενήσεται το αμήλικτο της ιστορίας, η οποία αποθέωνε τους νικητές. Και τελικά, η ρητορία της εποχής αυτής, όπως και η ιστορία διαχρονικά, κατά μία άποψη, γράφεται από τους νικητές. La victoire de Samothrace, c'est un chef-d'œuvre à plusieurs titres. C'est un chef-d'œuvre de l'art grec, c'est un chef-d'œuvre de l'époque hellénistique plus particulièrement. C'est aussi une œuvre qui a effectivement revêtu très vite un caractère emblématique parce qu'au Louvre, on a choisi de la mettre au sommet de cet escalier très connu. Il faut comprendre qu'au XIXe siècle, quand on arrivait au Louvre, c'était la première œuvre qu'on voyait. Donc des générations d'artistes,
des générations d'écrivains, des générations de critiques d'art ont découvert le Louvre en découvrant d'abord la victoire de Samothrace. Les gens connaissent les chefs-d'œuvre comme des images, ils connaissent leurs silhouettes, ils les reconnaissent comme quelqu'un de familier. Ils ne connaissent pas toujours le détail de l'histoire. Pour eux, Samothrace, c'est un titre. C'est la victoire de Samothrace. Ils ne comprennent pas forcément que Samothrace, c'est une île. Da 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 da
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.